Διάβαζα χθες, κύριε Τσοκαλά, σε όλα τα πρωτοσέλιδα, σε αρκετά πρωτοσέλιδα, μιλούσαν για αυξήσεις της συντάξης, γιατί αυτό είναι το θέμα, κυρίες και κύριοι, που θα συζητήσουμε τώρα μαζί του. Να δούμε ποιους αφορά και γιατί πράγμα μιλάμε. Έχουμε συνολικά αλλαγές. Από αυτές, ένα μέρος συνεπάγεται ενδεχομένως και αύξησης. Περιμένουμε στη ΔΕΘ, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, και μετά υπάρχει διόρθωση, θα έχουμε ένα νέο ασφαλιστικό. Έχετε πέραν δίκιο, από αυτό, όχι, έκανα λάθος. Έχετε δίκιο, όχι αυξήσεις, γιατί νομίζω ότι στη ΔΕΘ δεν πρόκειται να ανοίξει κανένα καλάθι με χρήματα. Δεν θα ανοίξει αναλυτικά, αλλά όπως είδατε πάντα στις ΔΕΘ υπάρχουν 5-6 συμβολικά. Μπορεί κάποιο από αυτά να αφορά και το κομμάτι των συνταξιούχων. Αλλά ξέρουμε ότι θα έχουμε μετά ένα μήνυμα ασφαλιστικό που θα έχει συγκεκριμένες αλλαγές, μέσα στις οποίες είναι και αυτά που ήδη προβλέπονται στην ουσία και έχουν διαρρεύσει. Πέραν αυτών, εδώ τι βλέπουμε στην κάρτα, περιμένουμε το Σεπτέμβρη την απόφαση που αφορά τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Είναι η απόφαση που εκκρεμεί στο Ανώτερο Ειδικό Δικαστήριο. Είχαμε δύο κόντρα αποφάσεις, μία του ΣΤΕ και μία άλλου δικαστηρίου. Αφορά εκείνους που έχουν προσφύγει με αγωγή έως 37 του 2020. Αφορά το γνωστό διάστημα Ιουνίου 15-Μαΐου 16, έχουν χορηγηθεί ήδη οι διαφορές στις κύριες συντάξεις, εκκρεμούν οι διαφορές σε επικουρικές, δώρα επικουρικών και δώρα κύριων συντάξεων. Περίπου 370.000 είναι εκείνοι που είχαν καταθέσει αγωγές, 1.300.000 είναι εκείνοι που δεν είχαν προλάβει να καταθέσουν. Είναι ποσά από 800 έως 4.000 ευρώ αθροιστικά. Αν δικαιωθούν οι συνταξιούχοι, που είναι το πιθανότερο, εκεί θα δούμε ενδεχομένως να χορηγούνται τα ποσά σε αυτούς που έχουν προσφύγει. Μακάρι να δινόταν και στους υπόλοιπους, αλλά αυτούς που έχουν προσφύγει αφορά, διότι έχει να κάνει με κρίση επιπιλωτικής δίκης στην ουσία, που έχει ήδη το δικαστήριο αποφανθεί, αλλά εκκρεμούσαν κάποιες περαιτέρω στην ουσία διαφορές. Για αυτούς που έχουν προσφύγει μόνο, δημιουργείται όμως έτσι ένα προηγούμενο? Όχι. Όχι. Θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει νόμος του 20 που λέει ότι όποιος δεν προσέφυγε έως 30 Ιουλίου του 20 δεν έχει δικαίωμα να προσφύγει. Μόνο με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης θα μπορούσαν να χορηγηθούν τα ποσά αυτά. Μάλιστα. Και σε άλλους πέραν εκείνων που έχουν προσφύγει. Μιλώντας νομικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν λέω τι εύχομαι ή τι είναι. Τι αφορά μέχρι και πώς. Μέχρι στιγμής τι ισχύει και τι λέει ο νόμος. Τώρα, πάμε τώρα στις αλλαγές που έχουμε, τις δομικές. Η πρώτη αλλαγή που περιμένουν κυρίως 500.000 μεσαίες συνταξιούχοι, όταν λέμε μεσαίοι εννοούμε όχι τα πολύ χαμηλά κλιμάκια, όσοι έχουν πάνω από 1.400 ευρώ μεικτά. Για να μην φαίνεται μεγάλο το ποσό, αυτό σημαίνει περίπου 1.100 καθαρά. Δεν είναι δηλαδή μια πολύ μεγάλη σύνταξη. Εκεί μέχρι στιγμής εφαρμόζεται κλιμακωτά. Όταν έχουμε αγωγή, τι εννοώ, από 3 έως 14% μία περικοπή ανάλογα πόσο μεγάλη είναι η σύνταξη, αλλά εφαρμόζεται από το πρώτο ευρώ. Είναι η τελευταία μνημονιακή περικοπή που έχει παραμείνει μέχρι και σήμερα και αφορά και παλιές, όταν λέμε παλιές εννοούμε πριν το 2016, και νέες μετά το 2016 συντάξεις. Και αυτό είναι 500.000, γιατί αφορά περίπου, φέρνει περίπου 730 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο, δεν θα έχουμε κατάργησή της, αλλά υπάρχει έντονα το σενάριο να έχουμε μία διόρθωση. Mm. Να αρχίζει δηλαδή σιγά σιγά να μειώνεται αυτή η περικοπή. Αυτή η περικοπή, ξέρετε, είναι η πιο μεγάλη αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Δηλαδή, αν δούμε να διορθώνεται, ναι, από το 10, ναι, να διορθώνεται, αυτό μπορεί να σημαίνει πιο μεγάλη αύξηση από τις αιτήσεις που δίνονται κάθε χρόνο. Και αυτό γιατί έχει καταστεί, λόγω των αυξήσεων, ένας μηχανισμός που τις απενεργοποιεί. Όποιος περνά τα 1.400 ευρώ, ενώ βλέπει μεικτή αύξηση, καθαρά μπορεί να βλέπει ή μείωση ή να βλέπει αύξηση, αλλά πολύ μικρότερη αναλογικά από εκείνη που έχει. Yeah. Γιατί ακριβώς έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, είναι από το πρώτο ευρώ. Δεν είναι από τα 1.401 και πάνω, περνάω τα 1.400. Από το πρώτο ευρώ μου κόβεται 3%. Άρα, εδώ υπάρχουν δύο σενάρια. Ένα σενάριο είναι να αρχίσει πια να εφαρμόζεται πραγματικά κλιμακωτά, δηλαδή να επιβάλλεται μόνο στο υπερβάλλον ποσό των 1.400, από το 1.401 και μετά, ναι, το 3%, το 6%, το 9%. Άρα εκεί θα είναι πολύ μεγάλη η ελάφρυνση. Το δεύτερο σενάριο είναι πιο μικρή η ελάφρυνση, είναι να έχουμε απλά μία μείωση στο ίμιση περίπου των συντελεστών εισφοράς, αλλά να παραμείνει από το πρώτο ευρώ. Πότε θα ξέρουμε ποια από τα δύο αυτό, σενάρια? Αυτό φαίνεται ότι θα υπάρχει μία παρέμβαση, ελπίζουμε να υπάρξει, το βλέπουμε να διαρρέεται και στον τύπο, περίπου από τον Οκτώβριο και μετά. Μάλιστα. Εκεί αναμένουμε γενικά τις παρεμβάσεις.
στο ασφαλιστικό. Έχουμε συζητάμε οι αλλαγές που έρχονται, έτσι όπως τουλάχιστον έχουμε καταλάβει, το επόμενο διάστημα. Πού είμαστε λοιπόν τώρα? Είδαμε λοιπόν για την εισφορά αλληλεγγύης, τα εξηγήσαμε. Ναι. Το άλλο μετά, αγκάθι, είναι αυτό που συμβαίνει με τη σύνταξη λόγω θανάτου. Αφορά 60.000 περίπου συνταξιούχους λόγω θανάτου, οι οποίοι έλαβαν σύνταξη μετά το Μάιο του 2016. Ο θάνατος να είναι μετά το Μάιο του 2016. Εκεί προβλεπόταν κανονικά από τον νόμο ότι μετά το πέρας της τριετίας από το θάνατο, αν ο χείρος είτε εργάζεται είτε λαμβάνει δική του σύνταξη, πρέπει να γίνει περικοπή στο ίμιση στη σύνταξη χειρίας. Από λάθος του λογισμικού δεν έγινε στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα αυτή η περικοπή. Έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. Άρα τώρα έχει ανακύψει ένα θέμα, τι θα γίνει με τα χρήματα αυτά. Πρέπει να επιστραφούν. Το ζήτημα είναι να επιστραφούν με έναν τρόπο που να είναι λιγότερο επιβαρυντικός για τους συνταξιούχους, δεδομένου ότι δεν είναι δική τους η ευθύνη που δεν έγινε η περικοπή. Εκεί λοιπόν μελετάται είτε να γίνει μείωση κατά 50% στην μικρότερη από τις δύο παροχές, μεταξύ σύνταξη λόγω θανάτου και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, ή να γίνει η περικοπή μόνο στην εθνική σύνταξη, ώστε να έχουμε πολλές δόσεις και να είναι όσο μπορεί πιο ελαφρύ το πλήγμα. Θα υπάρχει πλήγμα, δεν γίνεται να μην υπάρχει, ενώ θα δούνε απώλειες αυτοί οι άνθρωποι, ενώ δεν φταίνε, βέβαια έχουν πάρει παραπάνω χρήματα, αλλά όχι με δική τους ευθύνη. Γι' αυτό και πρέπει να επιστραφούν, διότι ενώ υπήρξε μια ιδέα πως δεν επιστραφούν, εκεί ανέκυψε ένα θέμα ότι δεξί του δημοσίου που είχε γίνει η περικοπή, θα λέγανε σε εμάς γιατί έγινε η περικοπή. Μάλιστα. Άρα θα ανέκυπτε ένα ζήτημα. Τρίτη αλλαγή αφορά τώρα το καθεστώς των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας. Εκεί το Δεκέμβριο τον προηγούμενο χορηγήθηκε με νόμο και καλώς χορηγήθηκε το δικαίωμα να μπορούν παράλληλα και να εργάζονται και λαμβάνουν σύνταξη τα άτομα με αναπηρία. Από μια όμως νομοτεχνική αστοχία, τι λέει? Ότι πρέπει τον μήνα που υποβάλλω το αίτημα για σύνταξη να μην εργάζομαι. Άρα φτάσαμε στο παράδοξο να πρέπει να παρετούνται για ένα μήνα για να ξαναβρούν δουλειά μετά. Το οποίο στην ουσία απενεργοποιούσε, έβαζε προσκόμματα στη διαδικασία. Φαίνεται πως θα λυθεί αυτό με μία αλλαγή στη διατύπωση. Έχουμε τώρα βασική αλλαγή. Θα δοθεί από ό,τι φαίνεται το δικαίωμα εξαγοράς πλασματικών ετών και στην επικουρική σύνταξη. Μέχρι τώρα στην επικουρική του ιδιωτικού τομέα μπορεί να αναγνωρίσει μόνο στρατό ο άντρας ή μόνο χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας, άνδρες γυναίκες, έως 200 ένσημα, άνε τελευταία δεκαετία. Θα δοθεί η δυνατότητα, αν κάποιος έχει 12 έτη στην επικουρική, να μπορεί να αγοράσει και παιδιά και κενά ασφάλισης και σπουδές και 300 ένσημα ανεργίας, οποτεδήποτε και αν είναι. Αυτό διευκολύνει μια μεγάλη μερίδα που δεν έχει πολλά χρόνια. Ή είχε μετά ΤΕΒΕ ή κάποιο άλλο ταμείο επαγγελματικών που δεν είχε επικουρικό και έχει 10-11 χρόνια στην επικουρική, ενώ τώρα πηγαίνανε χαμένες οι εισφορές, να μπορεί να θεμελιώνει δικαίωμα έστω και πληρώνοντας. Η πέμπτη αλλαγή που αφορά τους πιο πολλούς, είναι πέμπτη αλλά δεν είναι λιγότερο σημαντική, είναι ότι από το 25 θα έχουμε μία αλλαγή που είναι προβλεπόμενη και από τον νόμο Κατρούγκαλου και από τον νόμο Βρούτσι. Θα πάψουν να αναπροσαρμόζονται οι αποδοχές που προσαυξάνουν τη σύνταξη με το δίκτυο τιμών καταναλωτή και θα αναπροσαρμόζονται με το δίκτυο μεταβολής μισθών. Με τα σημερινά δεδομένα, επειδή είναι περίπου στο 3% ο πληθωρισμός, ενώ είναι στο 3,5% ο δίκτυο μεταβολής μισθών, αυτό θα σημάνει μάλλον, αν παραμείνουν τα δεδομένα αυτά έως τέλος του χρόνου, δεν έχουμε κάνει ακόμα ταμείο, ναι, μία μικρή διαφοροποίηση επί τα βελτίο σε αυτές τις συντάξεις. Άρα, αν κάποιος έλεγε να φύγω τέλος 24 ή να φύγω τέλος αρχές 25, μάλλον θα λέγαμε σήμερα με μία επιφύλαξη ότι είναι πιθανόν να είναι κατά τη, μιλάμε για μικρές διαφορές, ευνοϊκότερο το 25. Θα έχει το νομοσχέδιο μέσα και το επίδομα από 100 έως 250 ευρώ για εκείνους που έχουν προσωπική διαφορά και δεν θα δουν αύξηση. Θα έχουμε την αύξηση περίπου 2,5% από ό,τι φαίνεται την ετήσια που έχουμε κάθε χρόνο βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης. Υπάρχει ένα σενάριο, αν υπάρχουν έσοδα, και αυτό θα φανεί στον δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει τέλος του χρόνου, να έχουμε και ένα επίδομα χάμηλων συνταξιούχων όπως είχαμε πέρσι. Και παράλληλα θα έχουμε και μία αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές βάσει του πληθωρισμού, όπως έχουμε κάθε χρόνο, των επαγγελματιών. Ναι. Θα φέρει η κυβέρνηση, φαίνεται, και μία μείωση περίπου στο 0,5% στις εισφορές των μισθωτών, τις εργοδοτικές εισφορές, όπου δίνονται. Άρα θα ελαφρυνθούν σε έναν βαθμό οι επιχειρήσεις. Θα δουν και μία μικρή, πολύ μικρή αύξηση ενδεχομένως οι μισθωτοί από αυτό. Αυτό βέβαια αφαιρεί κάποια κονδύλια από τα ταμεία στο μέλλον για
άλλες παροχές και περιμένουμε και έναν ενιαίο κανονισμό ασφάλισης και παροχών. Αυτό βλέπουμε στην κάρτα. Αυτό αφορά παροχές μητρότητας, ασθενείας, εργατικού ατυχήματος. Έχουμε ακόμα μια πολυνομία λόγω των πολλών ταμείων που συγχωνεύτηκαν στον ΕΦΚΑ. Δεν έχουμε ενιαίο καθεστώς. Θα πάμε σε μια ενιοποίηση του καθεστώτος. Αυτό όμως που λένε πολλοί ακόμα και κλείνω με αυτό είναι ότι δεν θα έχουμε από ό,τι φαίνεται έως 27 αύξηση στα όρια ηλικίας. Θα έπρεπε όμως, θεωρώ, κάποια στιγμή να δούμε το ζήτημα της υποχρέωσης των 100 ενισήμων κάθε χρόνο που υπάρχει για τη μειωμένη σύνταξη. Γιατί πολύ συχνά άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν μπορούν να έχουν τα τελευταία χρόνια ένσημα και αργούν να πάρουν σύνταξη.